αυτό το τζαμί. Ο αρχιτέκτονας ο Μπαλιάν πράγματι έχει φτιάξει ένα φανταστικό τζαμί με νεοκλασικό, όπως βλέπετε, το τζαμί. Όσοι έχετε δει την πολιτική κουζίνα, μερικές σκηνές έχουν γυριστεί εδώ δίπλα στο τζαμί. 70 μέτρα μέσα είναι η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία του Αγίου Φωκά, δίπλα είναι το Εβραίκο Άβρα και πιο εδώ είναι και η Αρμένικη Εκκλησία. Θα περάσουμε σε λίγο κάτω από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, που χτίστηκε το 1973, όταν γιορτάζανε τα 50 χρόνια την ίδρυση της σημερινής Τουρκίας. Γι' αυτό και τα εγγένεια της γέφυρας έχει γίνει 29 Οκτωβρίου 1973. Από κολόνα σε κολόνα 1074 μέτρα μήκος έχει. Και στο σημείο που πατάει από τις δύο πλευρές 1564 μέτρα μήκος έχει. 33 μέτρα φάρδος και από την επιφάνεια της θάλασσας έχει 65 μέτρα ύψους. Συνεχίζουν άλλα 100 μέτρα οι κολόνες προς τα επάνω και επάνω από τις δύο κολόνες που περνάνε αυτά τα δύο χοντρά σειρματόσκηνα που υπάρχουν χιλιάδες ατσάλι μέσα, κρατάει όλη την γέφυρα στην ουσία αυτά τα δύο σειρματόσκηνα, κρέμεται η γέφυρα, γι' αυτό και ονομάζεται κιόλας κρεμαστή γέφυρα. Μέσα